Ώρα συνεδρίου λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνει στην τελική ευθεία για την εκλογή νέου αρχηγού. Οι υποψήφοι δίνουν εκ νέου σήμερα το στίγμα της ταυτότητας που επιδιώκουν να δώσουν στο κόμμα, αλλά και μέσα από τη σημερινή κομματική διαδικασία. Χρήστο Τσιγουρή, καταγράφεται κατά κάποιο τρόπο και η δυναμική που έχει ο κάθε υποψήφιος εν ώψη εκλογών. Ακριβώς, να πούμε ότι είναι ένα συνέδριο από το οποίο απουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι απουσία ως επιλογή απόλυτης ουδετερότητας. Συνεπώς, εισαγωγικά έγιναν πολλές αναφορές στο όνομά του και ήταν αυτός που εισέπραξε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα επανειλημμένα. Τώρα, μετά την έγκριση της υποψηφιότητας Κασελάκη και τυπικά, την οποία είχαμε σήμερα, οι υποψήφοι είναι και επισήμως 5. Να πούμε εδώ ότι στις υπογραφές που των μελών της πολιτικής της Κεντρικής Επιτροπής που κατέθεσε ως υποστηρικτές του ο κύριος Κασελάκης ως υποστήριξη της υποψηφιότητας, μεταξύ αυτών βλέπουμε τον Παύλο Πολάκη, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, την Θεοδόρα Τζάκρη, τον κύριο Αδαμίδη, την Μπέτη Σκούφα, πρώην βουλευτή, και τον κύριο Οικονόμου, επίσης πρώην βουλευτή. Συνεπώς, αφού εκπληρούνται αυτή η προϋπόθεση, 5 υποψήφοι παρουσιάζουν ενώπιον των μελών του συνεδρίου, το παρακολουθούν πάνω από 3.000 άτομα αυτή τη στιγμή, περίπου 3.100, την πρότασή τους. Στο βήμα είναι η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, είναι η πρώτη ομιλήτρια, η οποία μέχρι τώρα έδωσε το στίχημα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως τώρα γίνεται μια πολιτική ανάλυση εκ μέρους της, με δόσεις αυτοκριτικής για το τι μεσολάβησε όλη την προηγούμενη περίοδο μέχρι την μεγάλη εκλογική ήττα του περασμένου Ιουλίου. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι αλφαβητικά θα ακολουθήσουν από το βήμα του ομιλητή και οι άλλοι 4 υποψήφοι και εκεί θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι η επίσημη πρώτη του κυρίου Κασελάκη ενώπιον κομματικού ακροατηρίου πάντως, Χρήστο. Για πρώτη φορά θα μιλήσει στο ακροατήριο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και είναι, φαντάζομαι, και αυτό μια εκπλήξη. Ναι. Θα είναι μία από τις στιγμές που θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εδώ, καθώς όπως έχουμε δει ως τώρα, ο κύριος Κασελάκης έχει προτιμήσει την επικοινωνία με τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται το τι θα πει και αυτός, όπως και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι χτες υπήρχαν πληροφορίες που μίλησαν για ένα μικρό θρίλερ, ότι δηλαδή δεν είχε έγκαιρα συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές. Όπως φάνηκε σήμερα, αυτές οι υπογραφές υπήρχαν, αλλά νομίζω οι πληροφορίες λένε ότι ούτως ή άλλως ήταν κυρίως τυπικό, δεν θα κοβόταν τελικά αυτή η υποψηφιότητα λόγω των υπογραφών. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, δυνάμεις σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο debate. Μετρούν δυνάμεις, ενθουσιασμό. Όλοι έχουν γίνει δεκτοί με χειροκρότημα μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Αχτσιόγλου στο διαρκές συνέδριο. Ετοιμάζοντας αυτή την ομιλία, θυμήθηκα την πρώτη φορά που απευθύνθηκα και μίλησα δημόσια σε κομματική μας διαδικασία. Ήταν το 2007, στη Θεσσαλονίκη των φοιτητικών μου χρόνων, όταν η γενιά μου έδινε τη μεγάλη μάχη με ενθουσιασμό κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Μια μάχη νικηφόρα, μια μάχη που έδωσε πνοή σε ένα νέο κίνημα δημιουργικό και μια μάχη που θα πρέπει σύντομα να την ξαναδώσουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι.